Η Αγία Παρασκευή είναι προστάτης σε όσους υποφέρουν με προβλήματα στα μάτια, αλλά και σε όλους εμάς που αναζητούμε το φως της ψυχής μας, διότι ο σατανάς με τις πολλές μέριμνες και δια της αμαρτίας έχει ρίξει την ψυχή μας σε πνευματικό σκότος. Η Αγία Παρασκευή λίγο προτού της αποκόψει την τιμία κεφαλή της Οδύμιος, προσευχήθηκε στο Χριστό ώστε αυτοί που την επικαλούνται με πίστη και τιμούν την μνήμη της και διηγούνται το μαρτύριό της και προσεύχονται σε αυτήν, να τους βοηθά και να τους δίδει άφεση να μαρτιών. Δέσποτα Κύριε Παντοκράτορ, ο κτίστης και δημιουργός πάσης κτίσεως, ο ελθόν εις αναζήτησιν τη σωτηρία ημών, δέξε το πνεύμα μου και επάκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου, και εδώ στις μνημονεύουσιν του ονόματός μου ειρηνικήν βιωτήν και άφεσιν αμαρτιών. Δηλαδή, δέσποτα κύριε Παντοκράτορ, ο κτίστης, αυτός ο οποίος έπλασες δηλαδή και δημιούργησες όλη την κτίση όλο τον κόσμο, εσύ που κατέβηκες από τον ουρανό για να μας δωρήσεις την σωτηρία της ψυχής μας, δια του σταυρικού θανάτου και της αναστάσεώς σου, «Δέξου, Κύριε, στα χέρια σου το πνεύμα μου και άκουσε την προσευχή μου, Κύριε ο Θεός μου και δώσε άφεση αμαρτιών και ειρηνική ζωή σε αυτούς που μνημονεύουν το όνομά μου». Ένα χαρακτηριστικό των Αγίων μας, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η προσευχή. Οι Άγιοι έζησαν, τράφηκαν και έφυγαν από αυτόν τον κόσμο με την προσευχή. Ό,τι ήταν η αναπνοή για το σώμα τους, ήταν συγχρόνος και η προσευχή για την ψυχή τους. Γι' αυτό λοιπόν και τη ζωή τους την σφράγιζαν πάντοτε με προσευχή. Αυτό βλέπουμε και στην ζωή της Αγίας Παρασκευής. Ολόκληρη η ζωή της ήταν μία προσευχή και το μαρτυρικό της τέλος το σφραγίζει πάλι με την προσευχή. Προσεύχεται στον Δημιουργό, στον Παντοκράτορα Κύριο, να δεχθεί το πνεύμα της. Αυτό μας υπενθυμίζει την φωνή του Χριστού επάνω στο Σταυρό, όταν είπε «Πάτερ, η σχήρα σου παρατήθημη το πνεύμα μου». Η Αγία όμως σε αυτήν την σύντομη αλλά περιεκτική προσευχή της, παρακαλεί τον Χριστό για εκείνους που θα ζητούν την πρεσβεία της και την μεσητεία της. Όλοι αυτοί που θα τιμούν την Αγία Παρασκευή είναι οι αδελφοί τη οι της πίστεως, και οι φίλοι του Χριστού και δικοί της φίλοι. Είναι εκείνοι που θα τιμούν την μνήμη της και θα θυμούνται το μαρτύριό της. Για αυτούς προσεύχεται η Αγία Παρασκευή, ώστε ο Θεός να τους χαρίζει πάντοτε ειρηνική ζωή και άφεση αμαρτιών. Κάτι παρόμοιο έκανε και ο Άγιος Ιερομάρτης Χαράλαμπος, ο οποίος στην προσευχή του ζητούσε από το Θεό όταν οι άνθρωποι θα τιμούν την μνήμη Του και θα θυμούνται το μαρτύριό Του, να έχουν την ευλογία του Θεού και να απαλλάσσονται από κάθε ασθένεια. Η προσευχή των Αγίων μας, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, είναι όπλο ακαταμάχητο, όπλο που δεν απέκρουε έναν και μεμονωμένο αντίπαλο, αλλά μυριάδες εχθρούς, τη στρατιά ολόκληρη των δαιμόνων. Γι' αυτό και η προσευχή μας εξασφαλίζει πάντοτε συμμαχία με το Θεό. Αυτή η προσευχή συνοδεύει διαρκώς τον Χριστιανό σε όλη του τη ζωή και ιδιαίτερα τις δύσκολες ώρες της δοκιμασίας και του μαρτυρίου. Η προσευχή για τον Άγιο είναι ένας πόθος για τον Θεό, πόθος και αγάπη ανεκλάλητος, ούτε εξ ανθρώπων ενεργουμένη αλλά εκφίας ενεργουμένης χάριτος, όπως λέει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή η προσευχή είναι πόθος καρδιάς, είναι καύση αγάπης προς το Θεό με την παρουσία της χάριτος του Θεού, ώστε αυτή η προσευχή να φθάνει στον θρόνο της θεία Μεγαλοσύνης. Να λοιπόν γιατί έχουμε ανάγκη τους Αγίους μας. Ένα κερί το οποίο θα ανάψεις στον Άγιο είτε στο σπίτι σου είτε στο ναό, το κερί αυτό αποτελεί μία θυσία. Αυτό λοιπόν το κερί το παίρνει ο Άγιος και το μεταφέρει στον θρόνο του Θεού και δέεται για την δική σου σωτηρία και την λύση των προβλημάτων σου. Να λοιπόν γιατί τιμούμε τους Αγίους, διότι έχουμε ανάγκη από την προστασία τους, την μεσητεία τους, την διδασκαλία τους και την επικοινωνία τους στις δύσκολες ημέρες που διέρχεται η πατρίδα μας και η ορθόδοξη πίστη μας, η μόνη παρηγοριά που βρίσκει ο πονεμένος λαός μας είναι οι προσευχέ των Αγίων. Η Αγία Παρασκευή ας μας χαρίσει όχι μόνο την υγεία των οφθαλμών μας, αλλά κυρίως την πνευματική υγεία. Λόγω της πνευματικής τύφλωσης που έχουμε υποστεί όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, προκειμένου να δούμε το φως το αληθινό, και να αποκτήσουμε την αληθινή Θεογνωσία. Αγία Μεγαλομάρτης του Θεού Παρασκευή πρέσβευε υπερπάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των τιμώντων την Ιεράν Μνήμην Σου. Μέμνησο Θεόφρον Παρασκευή και ημών των αμαρτωλών και δυσόπι των ελεήμων αθεών, ειναπτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Στη συνέχεια θα δούμε για ποιον λόγο θεωρείται η Αγία Παρασκευή προστάτηδα των ματιών. Σύμφωνα με τον βίο της Αγίας Παρασκευής, ένα από τα μαρτύρια που υπέστη ήταν αυτό της πυρακτωμένης περικεφαλαίας. Τη τοποθέτησαν δηλαδή στο κεφάλι της μία περικεφαλαία, την οποία προηγουμένως την είχαν τοποθετήσει στη φωτιά και η οποία είχε κοκκινήσει. Πρόκειται για ένα από τα σκληρότερα βασανιστήρια εκείνης της εποχής που είχε ως αποτέλεσμα αργό και βασανιστικό θάνατο. Σύμφωνα όμως με τον συναξαριστή, η Αγία Παρασκευή δεν έπαθε το παραμικρό. Τότε ο ασεβής έπαρχος Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε έναν Λέβιτα ο οποίος περιείχε καυτό λάδι και πίσα. Επειδή όμως η Αγία λόγω της θεία Χάριτος του Θεού έμεινε άθικτη και δεν την άγγιξε καθόλου το καυτό λάδι, τότε ο Αντωνίνος για να διαπιστώσει αν το λάδι ήταν καυτό ζήτησε από την Αγία να τον ραντίσει στο πρόσωπο. Και τότε ο ασεβής αυτός τυφλώθηκε. Η Αγία Παρασκευή με προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα να πιστέψει και αυτός στο Χριστό, και να σταματήσει τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Γι' αυτό λοιπόν και τα περισσότερα τάματα που βρίσκονται κρεμασμένα στις εικόνες της Αγίας σε όλους τους Ορθοδόξους Ναούς είναι χρυσά ή ασημένια μάτια. Επίσης η Αγία εικονογραφείται κρατώντας στο χέρι της ένα πιατάκι το οποίο περιέχει μέσα δύο μάτια. Να έχουμε την ευλογία της και να μας χαρίσει και μας το φως της ψυχής μας.